εκεί να σε γνωρίσουν και όσοι δεν σε ξέρουν ήδη. Αν και περισσότεροι σε ξέρουν, έτσι πολύ γνωστά στο community. Όλα αυτά εξήγησε. Ωραία, λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Μπουτακίδης, αλλιώς Logan, παίζω στο Team Refuse, παίζω επαγγελματικά Hearthstone. Προσπαθώ να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο, όχι μόνο ελληνικό δεδομένο και ευρωπαϊκό. Είπες ότι αγωνίζεσαι σε μια πολύ γνωστή ομάδα κιόλας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, ανήκει και στην Ευρώπη και είναι αρκετά competitive. Θεωρείς ότι το Hearthstone είναι αρκετά competitive παιχνίδι? Competitive ένα παιχνίδι το κάνει το κοινό του, από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που του αρέσει να το βλέπει. Επίσης υπάρχει ένα αλφα επίπεδο δυσκολίας στα παιχνίδια, όπου δεν μπορεί ο καθένας να παίξει στο maximum επίπεδο. Πιστεύω αυτά χρειάζονται για να γίνει παιχνίδι competitive. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο? Προσωπικά πιστεύω ότι η Ελλάδα για το αριθμό κατοίκων της, δηλαδή για 10 εκατομμύρια κόσμο, έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Υπάρχουν χώρες με δεκαπλάσιο πληθυσμό που δεν βγάζουν τόσο πολλού. Σε ένα άσχημο επίπεδο πιστεύω η ΔΕΘ είναι ένα από τα πιο δύσκολα τουρνουά που μπορεί να δώσει μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί στο top 32 υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Παίκτες που το πάρουν το ladder, όχι απλά καλοί παίκτες. Για όσους δεν ξέρουν, πέρασα στα τελικά του Via Game, ένα τουρνουά που έγινε στη Σουηδία, ένα LAN event. 4 άνθρωποι μόνο περνάνε από qualifier, υπήρχε τρελός ανταγωνισμός, παίζανε όλοι. Είναι ένα τουρνουά με πάρα πολλά λεφτά και μεγάλο υπόβαθρο. Είναι invited 8 από τους πιο διάσημους παίκτες στον κόσμο, όπως Colendo, Amaz, Reyna, Tides of Time, Gnims κτλ. Και πιστεύω είναι ένα achievement, αλλά όχι μόνο για μένα προσωπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει και την ελληνική σκηνή, ώστε να ακουστούμε και στο εξωτερικό και στην επόμενη μπλίσκο να πούνε κάτσε, αυτοί γιατί δεν είναι εδώ μαζί μας. Είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν στο top level, γιατί δεν είναι εδώ να παίξουν. Πιστεύω ότι η Blizzard θα το δει αυτό και θα γίνει κάτι, όπως θα γίνει και με τη Ρουμανία λόγω του RTU αντίστοιχα. Πιστεύεις ότι θα πρέπει οι Έλληνες να αρχίσουν να τολμάνε να επισκέπτονται το εξωτερικό πιο συχνά, δεδομένου ότι όντως έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο? Δηλαδή θα μπορέσουν να τολμήσουν να πάνε, ας πούμε, στα Open Qualifiers του DreamHack? Αυτό ακόμα και τη Ρουμανία, το DreamHack της Ρουμανίας, που είναι ένα DreamHack αυτό, ένα μεγάλο DreamHack. Είναι φτηνά για τους Έλληνες, δηλαδή θα σου βγει για το event ένα 300 να πας, να κάτσεις τα λοιπά. Είναι πάλι ένα investment που κάνεις. Σε παίκτες που πιστεύουν στις ικανότητές τους και θέλουν να παίξουν competitive, δεν θα πρότεινα να πάνε κατευθείαν στα Open Qualifier ενός LAN event. Υπάρχουν τόσα πολλά prestige online ξένα τουρνουά πανευρωπαϊκά, ακόμα και παγκόσμια επίπεδου. Όπως αυτό που έπαιζα εγώ, μπορείς να παίξεις οποιοδήποτε από όλο τον κόσμο και παίξαν όλοι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πιστεύεις ότι χρειάζεται η ομάδα στο Hearthstone? Μια ομάδα στο Hearthstone είναι απαραίτητη. Γιατί? Γιατί είναι σαν το σκάκι, όπως τα παλιότερα card game, δεν είναι σαν το σκάκι. Δεν παίζεις μόνος σου. Υπάρχει προετοιμασία για να παίξεις, να φτιάξεις τον deck σου. Πρέπει να κάνεις πράξη στο deck σου, να δεις συγκεκριμένο matchups. Θες μια ομάδα για το Theorycraft, για ιδέες. Είναι συλλογική δουλειά τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό και εγώ τόσο καιρό που ήμουν μόνο μου σε μια ομάδα, προσπαθούσα από εδώ και από εκεί με κόσμο του εξωτερικού που ξέρω ακόμα και εντός Ελλάδος. Αλλά δεν τα κατάφερα γιατί δεν είναι και υποχρεωμένα να με βοηθήσουν. Δεν είναι συμπαίκτες μου. Αλλά πλέον με τον Τζέντζε μια σοβαρή συμμετοχή στην ομάδα, πιστεύω αυτά τα πράγματα θα εξαλειφθούν και θα είναι πιο εύκολο για μένα. Τώρα η ομάδα στην Ελλάδα δεν είναι κακό να υπάρχουν, είναι καλό να υπάρχουν, αλλά το βασικό είναι να σταματήσουν να φοκουσάρουν μόνο στα ελληνικά event. Πρέπει να βγουν και έξω, να κάνουν πράξεις για έξω και να δουλεύουν σαν ομάδες. Κάτι που ξέρω ότι δεν γίνεται. Πες μας δύο λόγια και για την διοργάνωση που είδες εδώ πέρα στη διεθνή έκθεση. Κοίτα, η αλήθεια είναι επειδή ήμουν εδώ πέρα από την πρώτη μέρα τα στισήματα και ευχαριστώ τον Καμπόι και όλα τα παιδιά που με αφήσανε να είμαι εδώ. Γιατί εντάξει, δεν ήταν υποχρεωμένο να με αφήσουν, δεν ήταν κανένα άλλο παίκτη, ήταν μόνο διοργάνωση. Πέρασα καταπληκτικά, η παρέα είναι καταπληκτική, πολύ γέλιο. Εντάξει, κουραστήκατε πολύ και σας έβλεπα στην όλη μέρα εδώ. Φανταστείτε ότι τα παιδιά είναι 12 μέρες στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουν βγει μια μέρα έξω, δεν είναι τίποτα. Η διοργάνωση καταπληκτική. Εκτός από το stage, όλο το άλλο το σύγκρινα εύκολα με το DreamHack που πήγα, ήμουν εκεί, δηλαδή, δεν το είδα μόνο στην τηλεόραση. Φυσικά, λόγω χώρου, ένας αμφιθεατρικός χώρος 2.000 θέσεων, είναι και τι σου προσφέρουμε. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο εδώ, οπότε δεν το κάναμε σε τέτοιο.
Αλλά είναι καταπληκτική. Πολύ κόσμο γνώρισα, πολύ κόσμο που ήθελα να γνωρίσει, μιλήσαμε. Καταπληκτικά, μ' άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση και ελπίζω να γίνουν κάτι τέτοιο. Και ευχαριστώ κυρίως τον κύριο Ανδρέα Καουμπόι που δεν με πέταξε έξω, που του ασχολούσα το προσωπικό κατά όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ένα special thank you τον κύριο Ανδρέα. Εμείς θα ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου εδώ πέρα και για τα καλά σου λόγια και περιμένουμε να μας δώσεις και feedback από το LAN event που θα πας στη Σουηδία. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλύτερα για την ομάδα σου.